Αγαπητέ Αλέξη, φίλοι του Προεδρείου, εκλεκτοί προσκεκλημένοι, αγαπητοί σύνεδροι, από μέρος της Κεντρικής Επιτροπής του ΑΚΕΛ, απευθύνω θερμό χαιρετισμό στο δεύτερο συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ. Το συνέδριο σας πραγματοποιείται σε μια περίοδο που οι λαοί της Κύπρου και της Ελλάδας εξακολουθούν να υφίστανται τις δραματικές συνέπειες της παγκόσμιας καπιταλιστικής κρίσης, αλλά και των πολιτικών που επιβάλλει διαπυρός και σιδήρου το Διευθυντήριο των Βρυξελών σε συνεργασία με τους εκπροσώπους τους σε κάθε χώρα. Η Κύπρος και η Ελλάδα βιώσαμε από πρώτο χέρι τους ομούς εκβιασμούς, τις απειλές και τις εξοντωτικές αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό την ώρα που άλλα κράτη-μέλη παραβιάζουν επί χρόνια τους δημοσιονομικούς κανόνες δίχως αρνητικές συνέπειες. Η Κύπρος, μετά τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και της κυβέρνησης Αναστασιάδη το Μάρτιο του 2013, υπέστη το κούρεμα των καταθέσεων και ένα μνημόνιο σκληρή λιτότητας ιδιωτικοποιήσεων και πληστηριασμών. Το αποτέλεσμα είναι η Κύπρος να έχει την πανευρωπαϊκή πρωτιά στην αύξηση της εισοδηματικής ανισότητας και στα μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Το ΑΚΕΛ και ολόκληρο το λαϊκό κίνημα της Κύπρου αντιστέκονται με όλες τους τις δυνάμεις σε αυτή την πολιτική μέσα και έξω από τη Βουλή. Παράλληλα, το ΑΚΕΛ έχει στραμμένο το βλέμμα του στην υπόθεση του αντικατοχικού αγώνα του κυπριακού λαού για απελευθέρωση και επανένωση του νησιού μας, για μετεξέλιξη της κυπριακής δημοκρατίας σε δικοινοτική διζωνική ομοσπονδία. Σε αυτόν τον αγώνα η Δημοκρατική Ελλάδα και ο λαός της υπήρξαν διαχρονικά πολύτιμο στήριγμά μας. Σήμερα διερχόμαστε μια κρίσιμη φάση των διαπραγματεύσεων σε σχέση με μεταξύ της ελληνοκυπριακής και της τουρκοκυπριακής κοινότητας, σε σχέση με τις εσωτερικές πτυχές του Κυπριακού. Αν αυτή έχει θετικό αποτέλεσμα, θα ανοίξει το δρόμο για να τεθεί επιτέλους η ίδια η κατοχική δύναμη, η Τουρκία, ενώπιον των ευθυνών της. Η Τουρκία θα πρέπει να λάβει σημαντικές πολιτικές αποφάσεις και να αποδεχτεί ότι δεν μπορεί να έχει δικαιώματα επικυριαρχίας στο νησί μας, ότι πρέπει να αποσύρει τα στρατεύματά της, να τερματίσει τα επεμβατικά και εγκυητικά της δικαιώματα και να αφήσει τους Ελληνοκυπρίους και τους Τουρκοκύπριους να ζήσουν ελεύθεροι και ενωμένοι στην κοινή τους πατρίδα. Το ΑΚΕΛ επιμένει ότι η λύση πρέπει να μας απαλλάσσει από την κατοχή και τα όποια δικαιώματα επέμβασης στη χώρα μας. Η αλληλεγγύη της ελληνικής κυβέρνησης, των πολιτικών κομμάτων και του λαού είναι εξαιρετικά επιτακτική και πολύτιμη σε αυτή μας την προσπάθεια. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, γνωρίζουμε ότι η Ελλάδα και ο λαός της διέρχονται τεράστιες δυσκολίες, αντιξοότητες και προκλήσεις. Τα όσα διέρχεται ο λαός και οι εργαζόμενοι της Ελλάδας όπως και της Κύπρου και τόσων άλλων κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνδέονται ευθέως με τα αδιέξοδα και τις αντιφάσεις της ίδιας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο ίδιος ο κοινωνικο-οικονομικός χαρακτήρας της Ένωσης, σε συνδυασμό με τις πολιτικές που δογματικά επιβάλλουν οι κυρίαρχες πολιτικές δυνάμεις, συσσωρεύουν φτώχεια, ανεργία και ανισότητες σε εκρηκτικά επίπεδα. Επιπρόσθετα, ενισχύουν τον μιλιταρισμό και τον επεμβατισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε όλο τον κόσμο, βαθαίνουν επικίνδυνα τη σύζευξη με το ΝΑΤΟ και οξύνουν την αδιέξοδη ένταση με τη Ρωσία. Η πιο ανάγλυφη αποτυχία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι άλλη από το προσφυγικό. Αντί όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ανοίξουν τα σύνορα και τις κοινωνίες τους για να υποδεχθούν με αλληλεγγύη και ανθρωπισμό τους πρόσφυγες, η ευθύνη περιορίστηκε σε ορισμένα μόνο κράτη-μέλη, όπως είναι η Ελλάδα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση συνέχισε να θωρακίζει την Ευρώπη φρούριο με ακτοφυλακές, συνοριοφυλακές, στρατιωτικές επιχειρήσεις, τείχη και ηλεκτροφόρους φράχτες. Την ίδια ώρα το τέρας του νεοφασισμού και της ακροδεξιάς ξαναχτυπά την πόρτα της Ευρώπης. Εν τούτης, ενώ συμβαίνουν όλα αυτά,
Οι ταγοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης όχι μόνο δεν σκέφτονται να αλλάξουν πορεία, αλλά αντιθέτως επιμένουν στην ίδια στρατηγική. Αγαπητοί σύνεδροι, για το ΑΚΕΛ και την αριστερά, η απάντηση σε όλα αυτά δεν βρίσκεται ούτε στην ευρωλαγνία των κυρίαρχων πολιτικών δυνάμεων, ούτε στον ακροδεξιό ευρωσκεπτικισμό. Οι απαντήσεις βρίσκονται στην ταξική οργάνωση των εργαζομένων, στην ενότητα δράσης των ευρωπαϊκών προοδευτικών δυνάμεων και στους αγώνες της αριστεράς για τα δικαιώματα των εργαζομένων και της νεολαίας. Στους αγώνες για κοινωνική αλληλεγγύη, δημοκρατία και ειρήνη. Στον αγώνα για διαφορετικό δρόμο οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης της Ευρώπης. Για την Ευρώπη των λαών. Με αυτές τις σκέψεις χαιρετίζουμε τις εργασίες του συνεδρίου σας και ευχόμαστε τα αποτελέσματα του να συμβάλλουν σε καλύτερο μέλλον για τον λαό της Ελλάδας. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον σύντροφο Άντρο Κυπριανού.